Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Χριστού και σήμερα θα είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε να βρούμε, να αναλύσουμε, να σχολιάσουμε τις σκέψεις σας, τις απόψεις σας, τις δικές σας απορίες, τις οποίες μπορείτε να στέλνετε στη διεύθυνση η οποία αναγράφεται αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας και τις οποίες εμείς μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού θα προσπαθούμε να σχολιάζουμε. Σήμερα θα διαβάσουμε μια ερώτηση που μας ήρθε και είναι η εξής. Τι σημαίνει ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι ότι η αληθινή προσκυνητέ θέλουση προσκυνήσει εν πνεύματι και αληθεία? Ποια είναι αυτή η ώρα και τι σημαίνει εν πνεύματι και αληθεία? Αυτό το είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στη Σαμαρίτισσα, όπως είναι γραμμένο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και στο τέταρτο κεφάλαιο. Μία γυναίκα αμαρτωλή, την οποία συνείδησε κατά πρόνοια Θεού στην πηγή του Ιακώβ, όπου ο μένο Κύριος βρέθηκε εκεί και κοπιακός εκ της οδηπορίας, καθώς έπρεπε να ανέβει επάνω στην Ιουδαία και πέρασε από τη Σαμάρια και σταμάτησε να ξεκουραστεί στην πηγή του Ιακώβ. Η δε Σαμαρίτισσα εξήλθε από τη Σιχάρ, την πόλη αυτή της Σαμαρίας, για να πάρει νερό και να φέρει σπίτι της. Εκεί συναντήθησαν οι δυο της. Ήταν μια συνάντηση μοναδική, εξαιρετική θα έλεγα, όπου ανεφέρθησαν πράγματα τα οποία είναι γραμμένα και είναι θαυμαστά και αποκαλύπτουν το θέλημα του Θεού. Συναντήθηκε η Σαμαρίτισσα, η οποία σαν Σαμαρίτισσα ήταν, θα τολμούσα να πω, και εχθρός των Ιουδαίων. Εν πάση περιπτώσει δεν συγκοινωνούσανε, δεν επικοινωνούσανε οι Σαμαρίτες με τους Ιουδαίους, γιατί οι Ιουδαίοι είχαν την άποψη τη σωστή, ότι αυτοί είχαν την αλήθεια, γιατί λάτρευαν τον Θεό στα Ιεροσόλυμα και στον Ναό του Σολομώντα. Οι δε Σαμαρίτες θεωρούνται οι αιρετικοί της εποχής, καθώς λάτρευαν τον Θεό στη Σαμάρια, στο όρος Γαριζίν, και είχαν και πολλές διδασκαλίες που δεν ήταν ακριβώς σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή, με τον Λόγο του Θεού. Και έτσι, όταν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ζήτησε νερό από τη Σαμαρίτισσα, η Σαμαρίτισσα, γνωρίζοντας και ζώντας τον διαχωρισμό μεταξύ Ιουδαίων και Σαμαριτών, του είπε: «Πώς εσύ Ιουδαίος ζητάς από μένα νερό?» Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένας ωραίος διάλογος, ένας ευαγγελισμός που έκαμε ο Ιησούς Χριστός στη γυναίκα αυτή. Και έφτασε στο σημείο να της αποκαλύψει τη ζωή της, ότι ήταν πολύ αμαρτωλή, και αυτή με έκπληξη του είπε: «Βλέπω ότι είσαι προφήτης, γιατί γνωρίζεις τη ζωή μου». Και άμεσα άρπαξε την ευκαιρία, θα λέγαμε η Σαμαρίτισσα, να ρωτήσει τον Κύριο ένα ερώτημα που βασάνιζε την καρδιά της και την ψυχή της. Οι πατέρες μας, οι Σαμαρίτες, σε αυτό το όρος στο Γαριζίν προσεκίνησαν το Θεό. Εσείς όμως λέγετε ότι στα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνούμε. Ποια είναι η αλήθεια? Και περίμενε μια συγκεκριμένη απάντηση, να της πει ότι η αλήθεια είναι στα Ιεροσόλυμα ή στο όρος Γαριζίν. Ο Κύριος όμως άρχισε και εξηγούσε ένα μεγάλο θαύμα, το οποίο επρόκειτο να γίνει σε λίγο. Να καταργηθεί η Παλαιά Διαθήκη και να έλθει στο προσκήνιο, στην ανθρωπότητα, η Καινή Διαθήκη. Μάλιστα, είναι γραμμένο και αναφέρεται στο Λόγο του Θεού από τον Απόστολο Παύλο στην προς Εβραίους επιστολής, λέγοντας ότι
κατά νόμο σαρκικής εντολής εδόθη ο λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, όμως έγινε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ενώ ο Κύριος μας περιγράφει ότι θα γίνει, έγινε λοιπόν αθέτησης της προηγούμενης εντολής, διότι ήταν ασθενής και ανωφελής, επειδή ο νόμος του Μωυσή δεν έφερε κανέναν άνθρωπο εις την τελειότητα. Αντιθέτως, εκείνο τον καιρό προσεφέροντο δώρα και θυσίες, οι οποίες δεν μπορούσαν να τελειοποιήσουν κατά την συνείδηση το λατρεύοντα, επειδή σαν διατεταγμένα μόνο εις βρώματα και πόματα και διαφόρους βαφτισμούς και διατάξεις σαρκικάς μέχρι καιρού διορθώσεως. Τι λέγει λοιπόν σε αυτήν τη γυναίκα, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους μέσα από το Ευαγγέλιο του ο Ιησούς Χριστός, ότι έρχεται ο καιρός της διόρθωσης, όπου οι μεν άνθρωποι τότε ελάτρευαν με βρώματα, με πόματα, με σαρκικές διατάξεις στο Θεό, ώστε κανένας από τους λατρεύοντες δεν έφτασε στο τέλειο, όμως έρχεται ο καιρός της διόρθωσης, όπου, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού, όπως λέγει ο Χριστός στην Σαμαρίτισσα, έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότι οι αληθινοί προσκυνητέ δεν θα προσκυνούνε ούτε στα Ιεροσόλυμα ούτε στο όρος Γαριζίν, αλλά θα προσκυνούν τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία, διότι ο Πατήρ, και τώρα αποκαλύπτει το νέο πρόσωπο του Θεού που πρώτη φορά ακούγεται στην ανθρωπότητα, ότι ο Θεός γίνεται Πατέρας των ανθρώπων εκείνων μόνο που δέχθησαν τον Ιησού Χριστό, καθώς είναι γεγραμμένο, όσοι εδέχθησαν τον Ιησού Χριστό, εις αυτούς ο Θεός έδωκε την εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού, δηλαδή να γίνωσι τέκνα του Θεού που έγινε σε αυτούς Πατέρας. Ο Πατέρας λοιπόν, ο Θεός, ο Πατέρας Θεός, αυτούς τους προσκυνητάς θέλει, τους προσκυνούντας εν πνεύματι και αληθεία, γιατί ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνητές οι αληθινοί πρέπει να προσκυνούνε εν πνεύματι και αληθεία. Άρα λοιπόν αυτή η ώρα που λέει ήλθε η ώρα και ήδη είναι, έρχεται η ώρα και ήδη είναι, είναι η ώρα που ο Ιησούς Χριστός κάνει τη μεγάλη αλλαγή. Τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή των ανθρώπων, στη ζωή του λαού του Θεού, στη ζωή των πιστών ανθρώπων, όπου μεταβάλλει, μεταφέρει το Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού από σαρκικές διατάξεις σε πνευματικές διατάξεις, από γήινες διατάξεις, ουκλεύσεις, ουμιχεύσεις, σε πνευματικές διατάξεις, όπως είναι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί και το ότι στον Ιησού Χριστόν εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και τη γη και ότι εν το ονόματι του Ιησού Χριστού θα έχει ο άνθρωπος εξουσία επάνω σε πνεύματα πονηρίας και αντιστάσεως, επάνω σε δαιμόνια, να πατάει πάνω σε φίδια, σε σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα να μην μπορεί να τους βλάψει. Άρα αυτή είναι η ώρα της μεγάλης αλλαγής που έκαμε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στη ζωή των ανθρώπων, στην ανθρωπότητα. Και το τι σημαίνει θα προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία, είναι αυτό το οποίο λέγει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Τιμόθεο, ότι οι άνδρες αλλά και όλοι θα πρέπει να προσκυνούν, θα πρέπει να προσεύχονται εν παντή τόπο υψώνοντες χείρας καθαράς, γιατί ο Θεός είναι Θεός, είναι πνεύμα και θέλει οι προσκυνούντες να τον λατρεύουν πνεύματι και αληθεία σε οποιοδήποτε τόπο και αν βρίσκονται, δεν χρειάζεται να είναι στο Γαριζίν, ούτε στα Ιεροσόλυμα, ούτε σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο μέρος, γιατί ο Θεός καλύπτει τα πάντα και το Θεό μπορείς να τον συναντήσεις παντού. Ιδιαιτέρως δε λέγει ο Ιησούς Χριστός ότι αν κάποιος πρέπει και θέλει να προσευχηθεί, να μπαίνει στο δωμάτιό του, να κλείνει την πόρτα και εκεί να επικαλείται το όνομα του Χριστού και ο Πατέρας ο Ουράνιος,
ο οποίος αποκαλύπτεται στον άνθρωπο εν το κρυπτό, θα του αποκαλυφθεί και θα του απαντήσει και θα ενεργήσει στη ζωή του. Άρα λοιπόν στην Καινή Διαθήκη οι αληθινοί προσκυνητές που είναι της Καινής Διαθήκης, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη τα πάντα γίνονται παραβολικά και ως εκατόπτρο ενηγματοδός αντιμετωπίζονταν τα πράγματα του Θεού, τώρα στην Καινή Διαθήκη τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων, γνωρίσανε τον Θεό σαν πνεύμα, γνωρίσανε τον Θεό σαν αλήθεια και μπορούν να επιζητούν και να εξητούν το πρόσωπο του Κυρίου πάντοτε, οπουδήποτε, αλλά με καθαρή καρδιά και καθαρισμένη πάντοτε με το αίμα του Χριστού και αγιασμένη με το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να συνεχίσουμε στην επόμενη ερώτηση, που είναι: άκουσα σε μια ομιλία σας να λέτε ότι ο Θεός άνοιξε την καρδιά τους για να προσέχουν το Λόγο του Θεού. Τι εννοείται άνοιξε ο Θεός την καρδιά και πώς γίνεται αυτό? Αυτό, αγαπητέ φίλε, είναι γραμμένο στις Πράξεις των Αποστόλων, όπου ο Απόστολος Παύλος είχε βρεθεί με οδηγία Θεού στους Φιλίππους, στη Μακεδονία, και εκεί βρέθηκε, καθώς συνηθίζεται κάθε Σάββατο να προσεύχονται γυναίκες ευσεβείς, βρέθηκε στην προσευχή τους στο ποτάμι των Φιλίππων και λέει η Γραφή: «Και εν τη ημέρα του Σαββάτου εξήλθομεν έξω της πόλεως πλησίον του ποταμού, όπου εσυνηθίζεται να γίνεται προσευχή, και καθίσαντες ελαλούμεν προς τα σεκή συνελθούσας γυναίκας και γινή της Λυδία το όνομα, πολίτρια Πορφύρας, εκ πόλεως Θυατήρων, σεβωμένη του Θεού οίκουε». Οίκουε τα λόγια του Παύλου, τα λόγια του Θεού, της οποίας, ενώ οίκουε, ο Κύριος διήνυξε την καρδία δια να προσέχει εις τα λαλούμενα υπό του Παύλου, ώστε αφού επίστευσε, εβαφτίστη αυτός και ο οίκος της, αυτή και ο οίκος της, και παρεκάλεσε μάλιστα λέγουσα τον Παύλο, τον Απόστολο Παύλο και τους συν αυτό: «Εάν με κρίνατε ότι είμαι πιστή εις τον Κύριον, εισέλθετε εις τον οίκον μου και μείνατε και μας εβίασε». Τι σημαίνει λοιπόν διήνυξε ο Κύριος την καρδία της Λυδίας να προσέχει στα λαλούμενα υπό του Παύλου? Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέγει: «Τα πρόβατα τα αιμά ακούσι τη φωνή μου και με ακολουθούνε». Δηλαδή ο άνθρωπος έχει στρέψει την προσοχή του, την καρδιά του, είναι κατηρτισμένος από το περιβάλλον του, είτε να αποδέχεται το Λόγο του Θεού, να εξετάζει και να ενδιαφέρεται για το θέλημα του Θεού, είτε να το απορρίπτει. Θα δείτε πάρα πολλές φορές στη ζωή σας να μιλάτε σε δύο ανθρώπους για το Λόγο του Θεού, για τον Ιησού Χριστό, κάποιος να διαφορεί εντελώς και να μην καταλαβαίνει και κάποιος άλλος να ενδιαφέρεται και να προσέχει. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος αρχίζει και ενδιαφέρεται για το Λόγο του Θεού και προσέχει, τότε βρίσκει ευκαιρία και έδαφος ο Θεός στην καρδιά αυτού του ανθρώπου να επέμβει, να ανοίξει την καρδιά του, δηλαδή να φέρει σε κατάνοιξη την καρδιά του, σε κατάνοιξη τον άνθρωπο, όπως διαβάσαμε, όπως έχουμε διαβάσει και άλλη φορά στις Πράξεις των Αποστόλων, όταν στο πρώτο κήρυγμα ο Απόστολος Πέτρος μίλησε σε όλους που είχαν προσέλθει για τον Ιησού Χριστό και για τη Βασιλεία του Θεού, λέγει η Γραφή: «Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθε εις κατάνοιξην η καρδία αυτών και είπαν στον Πέτρο και τους λοιπούς Αποστόλους: τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί?» Άρα λοιπόν φέρνει ο Θεός σε κατάνοιξη την καρδιά που θέλει, ώστε να μπορεί να προσέχει, να μην αποσπάται η προσοχή του, απομονώνει θα λέγαμε τον άνθρωπο από τις επιθέσεις του διαβόλου και των πνευμάτων της πενηρίας που αγωνίζονται να εμποδίσουν τον άνθρωπο που θέλει να ακούσει τα λόγια του Θεού, τον απομονώνει, τον αποστηρώνει από αυτές τις επιθέσεις, ανοίγει την καρδιά του και ο άνθρωπος πια ελευθερωμένος από την παρουσία του Θεού μπορεί να προσέχει και να ακούει με προσοχή το Λόγο του Θεού, να τον κατανοεί και να έρχεται, και αφού έλθει σε κατάνοιξη η καρδιά του, να πιστέψει
και να εξητήσει τι πρέπει να κάνει για να σωθεί. Όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πέραν του ότι πριν την αναγέννηση ο Θεός ανοίγει τις καρδιές των ανθρώπων, πρέπει να πούμε ότι μετά την αναγέννηση κάνει και κάτι άλλο επίσης πάρα πολύ σημαντικό ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό θα το διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Λουκά, όπου αναφέρεται στο κεφάλαιο το τελευταίο, στο κεφάλαιο δηλαδή ΚΔ και στο εδάφιο 44. Διαβάζω: «Και είπε προς αυτούς ο Κύριος, αυτοί είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς εσάς όταν ήμουν με θυμών ότι πρέπει να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα εν τον νόμο του Μωυσέως και στους προφήτες και ψαλμούς περί μου. Τότε διήνυξεν αυτόν τον νουν για να καταλάβωση τας γραφάς και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένο και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη μέρα και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη γενωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ». Η δεύτερη λοιπόν ενέργεια που κάνει άμεσα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στους ανθρώπους είναι, αφού βλέπει την πρόθεση και τη θέληση και το ενδιαφέρον του ανθρώπου να ακούσουν το Λόγο του Θεού, τότε ανοίγει την καρδιά τους, φέρνει σε κατάνοιξη την καρδιά τους, τους απομονώνει όπως είπαμε από τις επιθέσεις των εχθρικών δυνάμεων των πνευμάτων της πονηρίας και ο άνθρωπος δέχεται και αποδέχεται το Λόγο του Θεού, πιστεύει, επικαλείται το όνομα του Χριστού, μετανοεί, ζητάει το αίμα του Χριστού, καθαρίζεται από πάσης αμαρτίας και αναγεννάται. Αφού αναγεννηθεί και βαφτιστεί εν Πνεύματι Αγίω, τότε πρέπει να έρθει η διδασκαλία, η διδασκαλία του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, η οποία φανερώνει στον άνθρωπο και δεικνύει στον άνθρωπο πώς πρέπει να περπατήσει ο άνθρωπος δικαίως, αγίως και ψευός μέσα σε αυτό τον πονηρό και αμαρτωλό αιώνα. Και πώς ενεργεί ο Θεός στον άνθρωπο που έχει αναγεννηθεί και θέλει να μάθει τα της δικαιοσύνης του Θεού, διανοίγοντας το νου του για να καταλάβει τις γραφές. Και τότε με ανοιγμένο το μυαλό ο άνθρωπος από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω μπορεί να κατανοήσει ακριβώς τα λαλούμενα από τον Θεό, το Λόγο του Θεού και τις προτροπές αλλά και τις υποσχέσεις του Θεού. Και έτσι ο άνθρωπος τώρα πια στην παρουσία του Θεού ενεργεί ο Θεός στη ζωή του, πάντοτε αυξάνει στην πίστη, αυξάνει στην αποκάλυψη του Λόγου του Θεού, αυξάνει στη γνώση του Λόγου του Θεού, του θελήματος του Θεού, αυξάνει στην επίγνωση του θελήματος του Θεού. Και για να καταλάβουμε ακόμη περισσότερο αυτά τα οποία λέμε, θα πάμε στην επιστολή προς Εφεσίους και ιδιαίτερα στο πρώτο κεφάλαιο και στο 15 εντάφιο αναφέρει: «Δια τούτο κι εγώ», λέει ο Απόστολος Παύλος, «ακούσας την εις τον Κύριον Ιησούν πίστη σας και την εις πάντας τους Αγίους αγάπην, δεν πάβομαι ευχαριστών των Θεών υπέρ ημών, μνημονεύων ημάς εις τας προσευχάς μου», δηλαδή και ευχαριστώ το Θεό για σας, αλλά και προσεύχομαι για σας για κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό, «να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού», δηλαδή ο Πατήρ της δόξης, «πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού». Να σας δώσει λοιπόν πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να τον γνωρίσετε και για να τον γνωρίσετε όλο και πιο πολύ, κάθε μέρα και πιο πολύ. Γιατί τότε, μόνο τότε θα φωτιστούν οι οφθαλμοί της καρδιάς σας εις το να γνωρίσετε πρώτον ποια είναι η ελπής της προσκλήσεως αυτού. Σε, για ποια ελπίδα σας προσκάλεσε, το οποίο μας εξηγεί ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή: «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστε εις κατά το πολύέλεος αυτού αναγέννησε ημάς εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως
του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Και ποια είναι η ελπίδα, η ζώσα? Η ελπίδα, όπως είπε στην Εφεσίους της προσκλήσεως του Θεού, η σκληρονομία άφθαρτων και αμίαντων και αμάραντων και πεφυλαγμένην εν της ουρανής για μας. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Κληρονομία άφθαρτος, αμίαντος, αμάραντος, πεφυλαγμένη εις τον ουρανό για μας. Να φωτιστούν λοιπόν οι εφθαλμοί της καρδιάς σας για να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως του Θεού πρώτον. Δεύτερον, ποιος είναι ο πλούτος της δόξης της κληρονομιάς αυτού εις τους Αγίους. Δηλαδή οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού που εδέχτησαν τον Χριστό και έγιναν τέκνα Θεού, σαν τέκνα Θεού είναι κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού, εάν μείνουν βέβαια πιστοί έως τέλους. Και ποια είναι η κληρονομιά της δόξης τους? Ότι θα βασιλεύουν εις τους αιώνας των αιώνων, και αυτό να το δούμε γραμμένο στην Αποκάλυψη, στα τελευταία εδάφια του τελευταίου κεφαλαίου, του 22ου κεφαλαίου, όπου αναφέρεται στο 5 εδάφιο: νύχτα δεν θα είναι εκεί στη βασιλεία των ουρανών, δεν θα έχουν ανάγκη λίχνου ή φωτός ηλίου, διότι ο Κύριος ο Θεός θα φωτίζει αυτούς, γιατί ο Θεός είναι φως, και αυτοί θα βασιλεύσουν εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Να βασιλεύσουμε εις τους αιώνες των αιώνων. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό. Μάλιστα ο Ιωάννης, ο Απόστολος, ο μαθητής του Κυρίου, λέγει: δεν εξεύρουμε τι θέλουμε είστε. Τι σημαίνει θα βασιλεύουμε εις τους αιώνες των αιώνων? Αλλά εν εξεύρουμε ότι θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Γιατί ο Θεός μας έφτιαξε απαρχής κατά την εικόνα και την ομοίωσή Του. Άρα λοιπόν προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος τότε για τους Εφεσίους, προσεύχεται ο Χριστός σήμερα για μας, να γνωρίσουμε ποια είναι η ελπίδα της προσκλησεώς μας, ποια είναι ο πλούτος της δόξης της κληρονομιάς μας, και τρίτον, ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως του Θεού προς εμάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Δηλαδή με ποιο μέγεθος δυνάμεως εργάζεται και ενεργεί ο Θεός στη ζωή μας, και αναφέρει ότι είναι αυτό το μέγεθος της δυνάμεως με το οποίο ενεργεί ο Θεός και Πατέρας στη ζωή μας, με το οποίο πρώτον ανέστησε τον Ιησού Χριστόν εκ νεκρών, δεύτερον εκάθισεν αυτόν εκ δεξιών στα επουράνια, τρίτον έθεσε αυτόν υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, όχι μόνο στον αιώνα αυτό αλλά και στο μέλλοντα. Επόμενο, και πάντα υπέταξε, με αυτό το μέγεθος της δυνάμεως εργάζεται και σε μας, καθώς τα πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού. Και τέλος, έδωκε αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την Εκκλησία, που είναι το σώμα του Χριστού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ο Θεός εργάζεται ανοίγοντας την καρδιά του ανθρώπου να προσέχει για να καταλάβει το Λόγο του Θεού. Όταν καταλάβει, μετανοήσει, επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, βαφτιστεί εν ύδατη, αναγεννάται, σώζεται, και ο Κύριος τώρα αρχίζει να τον διδάσκει. Και για να τον διδάξει πρέπει να του ανοίξει το νου, να καταλάβει το Λόγο του Θεού. Και αφού καταλάβει το Λόγο του Θεού, τότε του χαρίζει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, για να μπορεί να καταλάβει ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως, ποια είναι η κληρονομιά, η κληρονομιά της δόξης του Θεού, η κληρονομιά μας, και τρίτον, ποιο είναι το μέγεθος της δυνάμεως, το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως με το οποίο ο Θεός εργάζεται στον κάθε έναν άνθρωπο από μας, ώστε με το ίδιο μέγεθος δυνάμεως που εργάζεται και ο Θεός για τον Χριστό, να καταλάβουμε ότι εργάζεται και για μας. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Σας θυμίζω ότι μπορείτε να στέλνετε ελεύθερα άφοβα
κάθε σκέψη σας, απορία σας, κρίση σας, σχόλιό σας, το οποίο όπως θα μας το στείλετε ακριβώς θα το διαβάσουμε στην διεύθυνση που αναγράφεται αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας, και εμείς μέχρι τότε, μέχρι την άλλη δηλαδή εκπομπή που θα είμαστε μαζί με τη χάρη του Χριστού, σας ευχόμεθα ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε, πλούσια και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Thank you.